Ένας απέραντος παραγμός σκέπασε όλη την Ελλάδα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του ήρωα Επισμηναγού, Επαμενόντα Κοστέα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στη Μεγάλη Μαντίνια. Άπαντε συντετριμμένοι, οι γονείς, η σύζυγος, τα παιδιά του, τα αδέλφια του, οι συγγενείς του, οι δικοί του άνθρωποι, η πολεμική αεροπορία, οι ενοπλές δυνάμεις και χιλιάδες κόσμου που έδωσε το παρόν σε αυτό το τελευταίο αντίο, στη Μεσσηνιακή Γη και τους Εθέρες. Καλό μου παιδί, Επαμηνόντα, παλικάρι της πολεμικής αεροπορίας, Επαμηνόντα, άνοιξες τα φτερά σου και πέταξες στα ουράνια, άνοιξες τα φτερά σου και έγινες υπτάμενος μαζί με τους αγγέλους και έφτασες εκεί στα ουράνια σκηνώματα, στα σκηνώματα του Θεού, Επαμηνόντα. Και τώρα άρχισες και δίνεσαι τη στολή της Αθανασίας και της αιωνιότητος. Οι άγγελοι αυτή τη στολή σου δίνουν, Επαμηνόντα παιδί μου. Ήσουν αξιωματικός. Ετοίμησες τα παράσημα, τα γαλόνια. Αφοσιώθηκες στο καθήκον της πατρίδος, πιστός εις τον όρκο σου. Όλη η δόξα είναι δική σου τώρα, Επαμηνόντα. Και οι καλοί σου γονείς που σε ανέθρεψαν είναι τώρα κοντά σου εδώ, στο λείψανό σου. Είναι η εκλεκτή σύζυγό σου. Είναι με την ψυχή τους εδώ κοντά όλοι όσοι σε αγάπησαν, μα ιδιαίτερα τα δυο σου παιδιά, ο Θανάσης και ακόμη η Δήμητρα Μαρία. Πλήθος κόσμου έσπευσε στον Ιερό Ναό για να τιμήσει τον Επισμηναγό που έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Τα λόγια παρηγοριάς δεν ήταν αρκετά. Ήταν αδύνατον καν να υποθούν αυτές τις στιγμές. Τα γιατί παραμένουν αναπάντητα. Η τραγική απώλειά σου διέκοψε τον κύριο σχεδίο σου. Και πω έτσι με απέραντη θλίψη. Τις καρδιές του ηλικιά σου. Χάσαμε τον όντα μας. Ένα άξιο παλικάρι, ένα διαμάτι στο χωριό μας. Είμαστε θυμμένοι όλοι, είμαστε καταρακωμένοι από τη στενοχώρια. Τον ξέρω από 25 χρόνια που είμαι εδώ εφημέριος, 25 χρόνια τον γνωρίζω. Άξιος οικογενειάρχης, σεβαστό παιδί, χαρούμενο παιδί, για την πατρίδα τα δίνει όλα. Ήθελε να πετάει και τελικά εκεί που ήθελε να πετάει, εκεί πέταξε. Πολύ καλός αξιωματικός, άρεστος οικογενειάρχης και πολύ καλός φίλος. Δυστυχώς θα λείψει από την κοινωνία μας, θα λείψει από την πολιτεία μας, θα λείψει από τη ζωή μας. Να είναι καλά εκεί που πάει, να είμαστε όλοι, να τον θυμόμαστε, αθάνατος. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για τη Δυτική Μάνη και για το Δήμο Καλαμάτα και για όλη τη Μεσσηνία. Ένας νέος άνθρωπος, δυστυχώς ο καθήκον, έφυγε να είναι αθάνατος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, κατά πρώτον, καλή οικογένεια. Τι να πω, τα θερμά μου συλληπιτήρια στους γονείς, στα αδέρφια. Παρόντες στην εξώδια ακολουθία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι αρχηγοί των σωμάτων, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί και των τριών όπλων. Η γη της Μεσσηνίας υποδέχτηκε το σώμα του ήρωα Επισμηναγού, με τις τελευταίες στιγμές να είναι σπαρακτικές. Ο ίδιος όμως θα στέκεται για πάντα στα ουράνια, εκεί που του άρεσε να βρίσκεται πάντα, να πετάει.
Θεία μάνα που θα κλάψω! Με αυτά τα παλικάρια που στέκουν από πάνω σου, τι μάνες τα περιμένουν.